Άγιοι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου. Μετά από την μεγάλη ευλογία που είχαμε στις προηγούμενες δύο εκπομπές να φιλοξενήσουμε τον σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης, κύριο Αρίσταρχο, ο οποίος μας έκανε μια μοναδική παρουσίαση του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως του Κυρίου μας στα Ιεροσόλυμα εσωτερικά, θα εισέλθουμε και εμείς με τη σειρά μας βήμα-βήμα εντός του Ιερότερου Ναού της Χριστιανοσύνης για να γνωρίσουμε τα ιερά προσκυνήματα που υπάρχουν εντός του, έχοντας ως παρακαταθήκη την εξαίρετη περιγραφή του Σεβασμιωτάτου και ευρισκόμενη νοητά στην Αγία Αυλή, στρέφουμε το βλέμμα μας προς το ναό και ξεκινάμε. Η Αγία Πόρτα. Αρχικά, ο πανίερος ναός της Αναστάσεως είχε δύο εισόδους. Όμως η μία κλείστηκε το 1187 επί Σαλαδίνου. Ανάμεσα στις δύο εισόδους υπάρχουν 5 κολόνες και δεξιά και αριστερά των δύο εισόδων υπάρχουν από 3. Οι 11 αυτές κολόνες είναι από λευκό και πρασινοπό μάρμαρο και γρανίτη και είναι διακοσμημένες με κορινθιακά και ονόκρανα. Η σημερινή και μόνη υπάρχουσα είσοδος, που ονομάζεται Αγία Πόρτα, έχει ύψος 5 μέτρα και πλάτος 3. Παλιότερα, πάνω από την Αγία Πόρτα, υπήρχαν οι ανάγλυφες παραστάσεις της Αναστάσεως του Λαζάρου, της εισόδου του Χριστού στην Αγία Πόλη, του Ιερού Νυπτήρος και του Μυστικού Δείπνου. Αυτές όμως σήμερα φυλάσσονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Ιεροσολύμων Ροκφέλλερ. Αλλά και πάνω από την κλειστή πόρτα υπήρχαν θρησκευτικά εμβλήματα και κυρίως η εικόνα της Θεοτόκου επενδυμένη με φύλλο χρυσού, που σύμφωνα με τις πηγές σωζόταν έως και το 1801. Για τη χρυσή αυτή εικόνα της Παναγίας έχουμε αναφορά και στον βίο της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας.
Τα φύλλα της σημερινής πόρτας είναι κατασκευασμένα από ξύλο, κυπαρισιού και καρυδιάς και εσωτερικά είναι ενισχυμένα με σιδερένιες πλάκες. Έχουν περίτεχνα μεταλλικά ρόπτρα πάνω στα οποία είναι χαραγμένες σε αραβική γλώσσα στο δεξιό «Απόλαυσε προσκυνητή τον πόθο σου. Ήσελθε στη χαρά του Κυρίου. Στον πολύφωτο ουρανό μήτυρ των εκκλησιών». Στο αριστερό «Εισέλθετε ξένοι στις αυλές του Κυρίου, στον τάφο της ζωής όπου κατοικεί η χάρις και επιπολάζει το ευλογημένο φως». Όπως προαναφέρθηκε, τα κλειδιά της Αγίας Πόρτας εξωτερικώς τα έχει μωαμεθανική οικογένεια από τον καιρό του Σαλαδίνου. Η πόρτα ανοίγει κατ' εντολή του σκευοφύλακα του Παναγίου Τάφου, ενώ εσωτερικά ανοίγει ο Ελληνορθόδοξος φύλακας μοναχός. Η κολόνα του Αγίου Φωτός. Στην αριστερή πλευρά της Αγίας Πόρτας, μία από τις μαρμάρινες κολόνες είναι σχισμένη και μαυρισμένη προς το κάτω μέρος. Αυτό οφείλεται σύμφωνα με την παράδοση στο εξής αξιοθαύμαστο γεγονός. Το Πάσχα του 1579, οι Αρμένοι δωροδόκησαν τον Τούρκο διοικητή για να απαγορεύσει στον Ορθόδοξο Πατριάρχη Σοφρόνιο τον Τέταρτο να μπει μέσα στο ναό και να πάρει το Άγιο Φως από τον Πανάγιο Τάφο. Τα συγγράμματα που αναφέρονται στο γεγονός δεν προσδιορίζουν το ακριβές έτος. Αναφέρουν όμως ότι την περίοδο εκείνη Πατριάρχης Ιεροσολύμων ήταν ο Σοφρόνιος, ενώ Πατριάρχες Κωνσταντινούπολεως, Αλεξανδρίας και Αντιοχίας ήταν αντίστοιχα ο Ιερεμίας, ο Σίλβεστρος και ο Ιωακείμ. Τέλος, σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν ο Μουράτ. Αν ανατρέξουμε στους επίσημους καταλόγους των τεσσάρων αυτών πατριαρχείων, διαπιστώνουμε πως οι τέσσερις ελληνοορθόδοξοι πατριάρχες πράγματι διετέλεσαν τα καθήκοντά τους στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα. Και αν εξετάσουμε την ακριβή περίοδο πατριαρχίας του καθενός και την αντίστοιχη περίοδο βασιλείας του Σουλτάνου Μουράτου Τρίτου, προκύπτει ότι το μοναδικό έτος που συνέπεσε η διοίκηση των πέντε αντρών είναι το 1579 μετά Χριστόν. Η Αγία Πόρτα κλείστηκε λοιπόν νωρίτερα από την κανονική ώρα και μέσα βρέθηκαν μόνο οι Αρμένοι. Την καθορισμένη ώρα, 11 Προμεσημβρίας, που κατέβηκε ο Ορθόδοξος Πατριάρχης με τη συνοδεία του, κλήρο και λαό, ενώ οι καμπάνες του Ναού της Αναστάσεως χτυπούσαν, βρήκαν την Αγία Πόρτα κλειστή. Τότε ο Πατριάρχης απευθύνθηκε στο Ορθόδοξο πλήρωμα και είπε να περιμένουν να βγει από τον Πανάγιο Τάφο το Άγιο Φως, να το πάρουν οι Αρμένοι και να το δώσουν και στους Ορθοδόξους. Ενώ η ώρα περνούσε και είχε νυχτώσει, το Άγιο Φως δεν είχε βγει ακόμη από τον Πανάγιο Τάφο. Τότε ο Ορθόδοξος Πατριάρχης μας παρακάλεσε όλο τον κόσμο να γονατίσει και να προσευχηθεί να γίνει το θαύμα και να βγει το Άγιο Φως. Τότε σκίστηκε η γρανιτένια κολόνα και το Άγιο Φως βγήκε από τη σχισμή, ανάβοντας τα κεριά που είχε στα χέρια του ο Ορθόδοξος Πατριάρχης, ενώ ο Αρμένιος που ήταν μέσα στον Πανάγιο Τάφο δεν κατόρθωσε να πάρει το Άγιο Φως και ντροπιασμένος αποχώρησε. Το θαυμαστό αυτό γεγονός μαρτύρησε και ο Εμμύρης Τούνομ, που εκείνη τη στιγμή ήταν φρουρός στην Αγία Πόρτα. Βρισκόμενος στον απέναντι από την Αγία Πόρτα πύργο του Τεμένους, είδε την έλευση του Αγίου Φωτός στη λαμπάδα του Ορθοδόξου Πατριάρχη
και ομολόγησε τον Χριστόν αληθινό Θεό, πηδώντας από τον ψηλό πύργο χωρίς να πάθει τίποτα. Η παράδοση αναφέρει ότι ο εμμύρης Τούνομ, αφού φώναξε δυνατά «Μία η σωστή πίστη των ορθόδοξων χριστιανών», έμπηξε 3 καρφιά στο έδαφος λέγοντας «Έτσι να μπουν τα καρφιά στα μάτια των μη πιστευόντων ότι το Άγιο Φως είναι αληθινό και ευλογημένο». Μετά την ομολογία του αυτή, οι μουσουλμάνοι το συνέλαβαν και αφού τον θανάτωσαν, τον παρέδωσαν στη φωτιά που έβαλαν στην Αγία Αυλή. Αργότερα οι χριστιανοί πήραν το σώμα του και το έθαψαν. Τα τίμια λείψανά του σήμερα φυλάσσονται στο μοναστήρι της Μεγάλης Παναγιάς, του οποίου χτίτορ υπήρξε η Ιωσία Μελάνη η Ρωμαία. Η μνήμη του τιμάται στις 18 Απριλίου. Όταν ο Σουλτάνος πληροφορήθηκε το θαύμα της σχισμένης κολόνας, έβγαλε φυρμάνι, με το οποίο αναγνώριζε το δικαίωμα να παίρνει το Άγιο Φως μόνο ο Ελληνοορθόδοξος Πατριάρχης. Το φυρμάνι αυτό δόθηκε στον Πατριάρχη Γερμανό, στο Όρος των Ελαιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόμοιο γεγονός είχε συμβεί το 1101 με τους Λατίνους, στους οποίους δεν βγήκε το Άγιο Φως και μετά από μία ημέρα αναμονής απεχώρησαν σαν τους Αρμενίους ντροπιασμένοι. Ο φρικτός Γολγοθάς. Το καιρό εκείνο, ελθόντες οι στρατιώτες εις τόπον λεγόμενον Γολγοθά, ως έστι λεγόμενος κρανίου τόπος, έδωκαν αυτό ποιήν όξος με τα χολής με μειγμένον, και γευσάμενος ουκ ήθελε ποιήν. Σταυρώσαντες δε αυτόν, διεμερίσαν του τα ημάτια αυτού, βάλλοντες κλήρον, ή να πληρωθεί το ρηθέν, υπό του προφήτου. Διεμερίσαντο τα ημάτια μου εαυτής και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρον. Και καθήμενοι ετήρουν αυτόν εκεί. Και πέθηκαν επάνω της κεφαλής αυτού την αιτίαν αυτού γεγραμμένην. Ούτως εστίν Ιησούς ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Τότε σταυρούνται συν αυτό δύο ληστέ, εις εκ δεξιών και εις εκ σεβονίμων. Οι δε παραπορευόμενοι ευλασφήμουν αυτόν, κινούντες τα σκεφαλάς αυτών και λέγοντες «Ο καταλύον των ναών και εν τρισή ημέρες οικοδομών, σώσον σε αυτόν, ή Υιός του Θεού, κατάβηθη από του Σταυρού». Ομοίως δε και οι αρχιερείς, εμπέζοντες μετά των γραμματέων και πρεσβυτέρων και φαρισαίων έλεγον «Άλλους έσωσεν, εαυτόν ουδύνατε σώσε, ή βασιλεύς Ισραήλ εστί, καταβάτων είναι από του Σταυρού και πιστεύσομεν αυτό. Πέπιθεν επί των Θεών, ρισάστον είναι αυτόν ή θέλει αυτόν. Είπε γάρ ότι Θεού είμαι Υιός. Το δι' αυτό και οι ληστέ, οι συσταυρωθέντες αυτό, ονίδιζον αυτόν. Από δε έχτης ώρας σκότωσε γένετο επί πάσα τη γην έως ώρας ενάτης. Περί δε την ενάτην ώραν ανεβόησεν ο Ιησούς φωνή μεγάλη λέγον
ηλί ηλί λαμάσα βαχθανή. Τούτες τι, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες. Τις νέες δε των εκείες τότων, ακούσαντες έλεγον, ότι ηλίαν φωνή ούτως. Και ευθέως δραμών εις εξ αυτών και λαβών σπόγκων, πλήσαστε όξους και περιθείς καλάμο, επότιζεν αυτών. Οι δε λοιποί έλεγον, άφε σίδωμεν ή έρχεται ηλία σώσον αυτών. Ο δε Ιησούς πάλιν κράξας φωνή μεγάλη, αφήκε το πνεύμα. Και ιδού, το καταπέτασμα του ναού εσχίστη εις δύο από άνωθεν έως κάτω, και η γη εσύστη, και πέτρε εσχίστησαν, και τα μνημεία νεόχθησαν, και πολλά σώματα των κεκοιμημένων Αγίων ηγέρθη, και εξερθώντες εκ των μνημείων μετά την έγερσιν αυτού, εισήρθον εις την Αγίαν πόλην, και νεφανίστησαν πολλής. Ο δε εκατόνταρχος και οι μεταυτού, τηρούντες τον Ιησούν, ειδώντες το σεισμόν και τα γενόμενα, εφοβήθησαν σφόδρα λέγοντες, αληθώς Θεού Υιός ειν ούτος. Μπαίνοντας στο ναό της Αναστάσεως, βλέπουμε στα δεξιά μια σκάλα με 27 σκαλοπάτια. Αυτή η σκάλα οδηγεί στο φρικτό Γολγοθά, στον τόπο όπου ο Κύριος δέχθηκε τα καρφιά στα χέρια και το τίμιο αίμα του πότισε τη γη για να μας καθαρίσει από τις αμαρτίες. Σύμφωνα με τις πηγές, στο σημείο αυτό, το έτος 420 μετά Χριστόν, ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο Δεύτερος είχε τοποθετήσει μεγάλο χρυσό σταυρό διακοσμημένο με πολύτιμους λίθους. Στα μέσα του 6ου αιώνα ο βράχος του Γολγοθά ήταν ανοιχτός και αργυρεπίσυχα κάγκελα είχαν τοποθετηθεί γύρω από το χρυσό αυτό σταυρό τον οποίο προσκυνούσαν οι πιστοί. Τον 11ο αιώνα ο χώρος του φρικτού Γολγοθά χωρίστηκε σε δύο μέρη. Στο βόρειο, που σήμερα ανήκει στους Ορθοδόξους και βρίσκεται στον πραγματικό τόπο που έγινε η Σταύρωση, και στο νότιο, που ανήκει στους Λατίνους και είναι ο τόπος που ξάπλωσαν τον Χριστό πάνω στο Σταυρό και τον κάρφωσαν πριν τον υψώσουν. Ο ιερός βράχος του Γολγοθά έχει ύψος από το δάπεδο του Καθολικού 4,5 μέτρα και διαιρείται σε δύο παρεκκλήσια. Το παρεκκλήσι των Λατίνων, το οποίο χωρίζεται από το παρεκκλήσι των Ορθοδόξων με αψίδες. Εδώ ο προσκυνητής μπορεί να δει ένα ψηφιδωτό στο οποίο απεικονίζεται η σκηνή της Σταυρώσεως του Κυρίου. Επίσης αριστερά μπορεί να δει ολόγλυφη την εικόνα της Θεοτόκου που δέχεται το πλήγμα της Ρομφαίας, συμβολισμό του πόνου της Παναγίας για το θείο πάθος. Επίσης, το Ορθόδοξο παρεκκλήσι, το οποίο βρίσκεται στο πραγματικό σημείο της Σταυρώσεως. Εκεί υπάρχει η Αγία Τράπεζα των Ορθοδόξων, από μονοκόμματο μάρμαρο που στηρίζεται σε 8 κολονάκια. Γύρω από το μάρμαρο της Αγίας Τραπέζης είναι χαραγμένα τα εξής λόγια: «Θεωρείτο αίματι και νοθέντη δέσποτα Χριστέ, εξής αχράντου πλευράς και ζωοποιού, θυσία μεν πέπαυτε ειδωλική, πάσα δε η γη, σου της ενέσεως την θυσίαν αναφέρομαι».
κάτω από την Αγία Τράπεζα βρίσκεται η τρύπα μέσα στο βράχο, μέσα στην οποία σφινώθηκε ο Τίμιος Σταυρός του Κυρίου. Σήμερα η τρύπα αυτή έχει καλυφθεί με ασημένιο σκαλιστό δίσκο. Η επιφάνειά του είναι χωρισμένη σε 5 μέρη. Πάνω σε αυτά είναι σκαλισμένες σκηνές από το πάθος του Κυρίου. Γύρω από τον δίσκο υπάρχει μέανδρος. Νοτίως της Αγίας Τραπέζης ξεκινάει μια μεγάλη σχισμή στο βράχο που καταλήγει στο ισόγειο, δηλαδή εκεί που βρίσκεται το παρεκκλήσι του Αδάμ. Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, η ρογμή αυτή δημιουργήθηκε με το σεισμό που έγινε μόλις ο Θεάνθρωπος παρέδωσε το Πνεύμα. «Ο δε Ιησούς πάλιν κράξας φωνήν μεγάλη, αφήκεν το Πνεύμα. Και ιδού το καταπέτασμα του ναού εσκίστη εις δύο, από άνωθεν έως κάτω, και η γη εσύστη και πέτρε εσχίστησαν». Η παράδοση αναφέρει πως το αίμα του Χριστού έτρεξε μέσα από αυτή τη ρογμή, έφτασε στο κρανίο του Αδάμ και ξέπλυνε το προπατορικό αμάρτημα. Πίσω από την Αγία Τράπεζα υψώνεται σε φυσικό μέγεθος ο εσταυρωμένος Χριστός και στα πλάγιά του η Θεοτόκος και ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Οι επιβλητικές μορφές έχουν αργυρή επένδυση. Πίσω από τον εσταυρωμένο υπάρχει μια μεγάλη εικόνα του νυμφίου Χριστού και διάφορες μικρές που αναφέρονται στα Άγια Πάθη του Κυρίου. Πάνω από την Αγία Τράπεζα καίνε συνεχώς 15 κανδύλια. Αριστερά της Αγίας Τραπέζης βρίσκεται η πρόθεση. Πάνω στο μάρμαρο αυτής είναι χαραγμένα τα εξής λόγια. «Σωτηρίαν ηργάσω εν μέσω της γης Χριστέ ο Θεός, επί σταυρού τα σαχράντου σου χείρας εξέτεινας, επί συνάγων πάντα τα έθνη κράζοντα, Κύριε δόξαση». Στη νότια πλευρά υπάρχει παράθυρο που άλλοτε ήταν εξωτερική πόρτα του Γολγοθά. Από αυτή την πόρτα μπήκε νικητής ο αυτοκράτορας Ηράκλειος το 629 μετά Χριστόν, όταν επέστρεψε από την εκστρατεία του εναντίον των Περσών, μεταφέροντας τον Τίμιο Σταυρό στον ώμο του και συνοδευόμενος από τον εξόριστο Πατριάρχη Ζαχαρία. Κατά την παράδοση, μπαίνοντας ο αυτοκράτορας στο Γολγοθά, του έπεσε το βασιλικό στέμα. Επειδή τρομοκρατήθηκε από αυτό το γεγονός και το θεώρησε κακό σημάδι, είπε στον Πατριάρχη ότι κάτι κακό θα του συμβεί. Τότε ο Πατριάρχης του εξήγησε το γεγονός και του είπε: «Πώς εσύ ο θνητός βασιλιάς που φέρεις στους ώμους σου το σταυρό του βασιλέως Χριστού φοράς θέμα?» Και ο Ηράκλειος, καταλαβαίνοντας τα λόγια του Πατριάρχη, διέταξε η πόρτα να γίνει παράθυρο, ώστε να μην ξαναπεράσει πια από εκεί κανένας, γιατί ο χώρος ήταν ιερός και απαραβίαστος ακόμη και για ένα βασιλιά. Μετά από αυτό το γεγονός, ο Ηράκλειος παρέμεινε στα Ιεροσόλυμα 15 ημέρες, ανυπόδητος και χωρίς θέμα, γεννόμενος σε εμάς μεγάλο παράδειγμα ταπεινοφροσύνης προς μίμηση. Γι' αυτό, μέχρι σήμερα, όταν ο Πατριάρχης ή άλλος αρχιερέας κάνει Θεία Λειτουργία στο φρικτό Γολγοθά, δε φορά μήτρα.
Συμπληρωματικά, θα ήταν καλό να αναφέρουμε λίγα λόγια για την παγκόσμια ύψωση του Τιμίου Κεζοποιού Σταυρού στον πανίερο βράχο του Γολγοθά. Κατά την τραγική άλωση της Αγίας Πόλεως από τους Πέρσες, στις 20 Μαΐου του 614 μετά Χριστόν, πατριάρχης ήταν ο Άγιος Ζαχαρίας. Αυτός μάταια προσπάθησε να μεσολαβήσει για να αποφευθεί η λαιλασία της πόλεως και όλων των Αγίων προσκυνημάτων. Προτίμησε μάλιστα να πεθάνει παρά να εγκαταλείψει τον Τίμιο Σταυρό στα βέβυλα χέρια των ειδωλολατρών. Μετά την άλωση της Αγίας Πόλεως, ο Πατριάρχης Ζαχαρίας εξορίστηκε στην Περσία μαζί με πολλούς άλλους χριστιανούς. Σε όλη τη διάρκεια της πεζοπορίας έσφιγγε σφιχτά στην αγκαλιά του τον Τίμιο Σταυρό. Φτάνοντας το όρος των Ελαιών, ο Άγιος στράφηκε προς την Αγία Πόλη και με δάκρυα στα μάτια είπε στους εχμαλώτους χριστιανούς: «Ευλογητός ο Θεός που επέτρεψε να έρθει σε εμάς τέτοια τιμωρία. Θυμηθείτε, παιδιά μου, τη μακροθυμία του Κυρίου και τα πάθη που υπέφερε για εμάς. Ας κρατήσουμε την πίστη μας και να τηρήσουμε τις εντολές του, ώστε να μπορέσουμε να του πούμε στη μέλουσα ζωή: Δια σε, Κύριε, υπομείναμε την εχμαλωσία, τον θάνατο και κάθε κακό εκ των χειρών των εχθρών ημών. Τότε, παιδιά μου, θα κερδίσετε μεγάλη χαρά και ατελεύτητη ευφροσύνη, διότι υπομείνατε μία ελαφρά δοκιμασία». Όταν έφτασαν στην Περσία, ο Πατριάρχης Ζαχαρίας ανέλαβε την πνευματική καθοδήγηση των εξορίστων και κέρδισε από τους Πέρσες κάποια ανακούφιση της καταστάσεως των εχμαλώτων. Ανακρίθηκε από το βασιλιά Χοσρόη τον Δεύτερο και απέδειξε δια θαύματος την ανωτερότητα της χριστιανικής πίστεως έναντι της πλάνης των μάγων. Έστειλε ακόμη μία παρηγορητική επιστολή στο ποίμνιό του που είχε μείνει στα Ιεροσόλυμα. Η επιστολή αυτή σώζεται στα ελληνικά. Όταν ο αυτοκράτορας Ηράκλειος νίκησε τους Πέρσες, έφερε τον Τίμιο Σταυρό στην Κωνσταντινούπολη. Στη συνοδεία του ήταν και ο Άγιος Ζαχαρίας. Εκεί στη βασιλεύουσα έγινε η πρώτη ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Κατόπιν επέστρεψαν στα Ιεροσόλυμα, όπου έγινε η δεύτερη παγκόσμιος ύψωσης του Τιμίου Σταυρού στις 22 Μαρτίου το 631 μετά Χριστόν. Ο Άγιος Ζαχαρίας ανέλαβε πάλι το πιδάλιο της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, την οποία κατά την απουσία του πείμενε ο Άγιος Μόδεστος. Μετά την κοίμηση του Πατριάρχη Ζαχαρία, στο θρόνο της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων ανέβηκε ο Άγιος Μόδεστος. Δια ξύλου ο Αδάμ, παραδείσου γέγονε νάπικος, δια ξύλου δε σταυρού, ο ληστής παράδεισον όκησεν, ο μέγαρ γευσάμενος εντολήν υθέτησε του ποιήσαντος, ο δε συσταυρούμενος Θεόν ομολόγησε τον κρυπτόμενον, μνήστητη και ημών σωτήρ εν τη βασιλεία σου. Thank you.
Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά. Γεια και χαρά σας. Άγιοι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Επιμέλεια, παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.